Αρχίζουμε τη σημερινή μας κινητοποίηση, η οποία έρχεται ως μια σειρά κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων του ταξικού κινήματος, των ταξικών σωματείων, μπροστά στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για την ανεργία, το οποίο θα λύει όλους τους εργαζόμενους στην νεολαία και ταυτόχρονα λαϊκά στρώματα, μπροστά στην ανεργία και τα υπόλοιπα του λαϊκά μέτρα που ταλανίζουν τη λαϊκή οικογένεια. Θα μας μιλήσει εκ μέρους της τοπικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η Εύη Πάρλα. Άνεργοι, απλήρωτοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες και νέοι. Σήμερα από αυτό το βήμα, αλλά και από όλη τη χώρα, το ΠΑΜΕ, το ταξικό εργατικό κίνημα, η μοναδική ελπίδα που απέμεινε στην εργατιά βροντοφωνάζει. Άσε τη ζωή που κάνεις, πάλεψε για τη ζωή που χάνεις. Να ακουστεί τώρα η φωνή μας δυνατά. Στο φουλ μηχανές του ταξικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, το Συνδικάτο, των Επιτροπών Αγώνα και των Λαϊκών Επιτροπών στις γειτονιές των συμμάχων μας, με ένα στόχο. Να δοθεί πανίσχυρη απάντηση του εργαζόμενου λαού στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα μονοπόλια. Με το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 1η Νοέμβρη στην Αθήνα, μαζί με τους συμμάχους μας, την ΠΑΣΥ των Αγροτών, την ΠΑΣΕΒΕ των Αυτοαπασχολούμενων, την ΟΓΕ των Γυναικών, το ΟΜΑΣ των Σπουδαστών, να βουλιάξει πλατεία συντάγματος από χιλιάδες εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων γυναικών, πάνω απ' όλα νέων ανθρώπων. Να γίνει απαρχή ανάταση του κινήματος. Να κηρύξουμε εμείς πόλεμο στον πόλεμο που μας κήρυξαν και ετοιμάζονται να το κλιμακώσουν με ή χωρίς μνημόνια. Έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πια μνημόνια διαρκείας δεκαετιών μπροστά για κάθε χώρα, κάθε λαό. Να πάρουν μέχρι τότε φωτιά κάθε χώρος δουλειάς, εργοστάσιο και γραφείο, κάθε γειτονιά σε όλη την Ελλάδα. Να φτάσει η φωνή μας σε κάθε λαϊκό άνθρωπο που βασανίζεται εδώ και χρόνια. Και το χειρότερο, δεν βλέπει φως στο τούνελ, καμία ελπίδα με όσα συμβαίνουν σήμερα. Που σφίγγει και όλο το ζωνάρι και μειώνει τις απαιτήσεις του από τη ζωή, μειώνει τις απαιτήσεις του για τα παιδιά του. Τα σωματεία να συζητήσουν, να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να πάνε παντού, να βάλουν σε κίνηση όσο το δυνατόν περισσότερους εργάτες. Όσους μέχρι σήμερα μας έβλεπαν από μακριά, αλλά να δικαιωνόμαστε. Όσους φοβούνται ή απογοητεύονταν, τόσους ώστε να νιώσει η τάξη μας την τεράστια δύναμή της, να νιώσουν το φόβο τους οι αντίπαλοι μας. Με κάθε μορφή και πρωτοβουλία, να μην αφήσουμε κανέναν στα χέρια της προπαγάνδας της κυβέρνησης, στα χέρια των επίδοξων μάγων της αντιπολίτευσης, που υπόσχονται τα πάντα και στον εργάτη και στον βιομηχανό και στον τραπεζίτη. Που υπόσχεται και στον αυτοαπασχολούμενο και στη μεγάλη εμπορική αλυσίδα που του κλείνει μαζί με το κράτος του στο μαγαζί. Που υπόσχεται και στον αγρότη, αλλά και στο μεσάζοντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετέτρεψε τη χώρα από εργοστάσιο αγροτικής παραγωγής σε χωματερή προϊόντων. Δεν υπάρχει κέρδος και για τον εργάτη και για τον εκμεταλλευτή του. Είμαι τα μονοπόλια, είμαι το λαό. Είμαι την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι το λαό. Το ΠΑΜΕ δεν κάνει βήμα πίσω, όσο και αν το επιτίθεται η ταξική εχθρή και οι εχθροί που παριστάνουν τους φίλους. Με την εργατική τάξη ενωμένη στα συμφέροντά της με τη σημαία του δικού της δίκαιου. Κανενός άλλου. Πιο καλά οργανωμένη σε μαζικά ταξικά σωματεία, ζωντανά διεκδικητικά. Με σχέδιο δράσης αντίστασης, αλλά ταυτόχρονα και ανταπίθεσης, χωρίς την οποία η αντίσταση μένει λειψή, δεν φέρνει αποτελέσματα. Πιο αποφασισμένη να δείξει την ανυπακοή της στο κράτος των εκμεταλλευτών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Σε λαϊκή συμμαχία με τους φτωχούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες και πάνω απ' όλα τους νέους στην επόμενη βάρδια της τάξης μας, για την οποία ετοιμάζουν μία ζωή κόλαση. Για την ανατροπή όχι απλά μιας κυβέρνησης και την αντικατάστασή της με μία άλλη, με την ίδια όμως πολιτική, με φίλους στο ΣΕΒ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εχθρούς πάλι τους εργαζόμενους, αλλά για την ανατροπή μιας ολόκληρης πολιτικής που μας θέλει αιώνια δούλους, απλά να φυτοζωούμε για να δουλεύουμε για τα κέρδη των λίγων των μεγάλων. Φίλοι και φίλες, ο λαός δεν πρέπει να ξεγελαστεί από την απόφαση της κυβέρνησης να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.
δεν πρέπει να δείξει καμία αναμονή, καμία ανοχή στην κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ και στα πολιτικά παιχνίδια γύρω από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιδίωξή τους είναι η αμύωτη συνέχιση και κλιμάκωση της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής. Ο λαός χρειάζεται να οργανώσει την πάλη του, να πάρει μαζικά μέρος στους αγώνες με ισχυρό ταξικό κίνημα και ισχυροποίηση του «Πάμε παντού». Το παζάρι που στήθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Γενέβη με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και βεβαίως τον προθήμο της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, με πραμάτια τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, το δικαίωμα στην απεργία, το ασφαλιστικό και τις σωματικές αποκλήσεις, πρέπει να απασχολήσει κάθε συνδικαλιστική οργάνωση και κάθε εργαζόμενο. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση και τις εργοδοτικές οργανώσεις πως κάθε παρέμβαση για αλλαγή του εργασιακού νόμου προς το αντιδραστικότερο, για αλλαγές στα κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα και την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων είναι αφετηρία σκληρών συγκρούσεων. Είναι αιτία πολέμου η νέα παρέμβαση στο ασφαλιστικό. Να μην τολμήσουν να ακουμπήσουν τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να ετοιμαστούμε τώρα για μεγάλο αγώνα. Την κουλτούρα συνενέσεων που επικαλείται ο Υπουργός Εργασίας να την ψάξει στους πρόθυμους της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν πιάσει στα σίδη, στα τραπέζια των κοινωνικών διαλόγων και στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας για να σφαγιάζουν από κοινού τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι νέες κοινωνικές συμφωνίες με ισορροπημένους συμβιβασμούς και τολμηρές υπερβάσεις που αναφέρει ο Υπουργός Εργασίας σημαίνουν ταξική συνεργασία και νέα μέτρα. Σημαίνουν απροκάλυπτη παρέμβαση στην εσωτερική ζωή των συνδικαλιστικών οργανώσεων με φανερή την προσπάθεια για τροποποίηση σε αντιδραστική κατεύθυνση του συνδικαλιστικού νόμου. Ούτε να το σκέφτεστε. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας αφορούν όλους τους εργαζομένους. Αφορούν τα μέλη των σωματείων, αλλά και το ανοργάνωτο τμήμα των εργαζομένων. Στοχεύουν στην επιβολή σιγής νεκροταφείων παντού. Επιδιώκουν να δέσουν χειροπόδαρα την εργατική τάξη, να βάλουν εμπόδια και περιορισμούς στην άσκηση του απεργιακού δικαιώματος, στους αγώνες, στις διεκδικήσεις, στην αντίσταση στους τόπους δουλειάς και στους κλάδους. Τώρα χρειάζεται οργάνωση και απάντηση. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να βρίσκονται επιποδός πολέμου. Συναγωνιστή, συναγωνίστρια, εσύ που βρίσκεσαι ήδη στην ανεργία, που ψάχνεις να βρεις μεροκάματο με το δίκανο, που είσαι απολυμμένος, που προσπαθεί να σε εμβολιάσει το σύστημα με την ιδέα, τη ζωή, το μέλλον, τα όνειρα τα δικά σου και των παιδιών σου θα στιβάζονται και θα τσουβαλιάζονται στις ουρές έξω από τον ΑΕΔ, στα συσίδια της Εκκλησίας, στη φιλανθρωπία των διάφορων ΜΚΟ. Εσύ που κάτω από την πίεση της ανεργίας αναγκάζεσαι να δουλέψεις στα δουλεμπορικά προγράμματα, πεντάμινους κοινοφελούς εργασίας και που από πάνω σε αποκαλούν και σε βαφτίζουν ωφελούμενο. Εσύ που εργάζεσαι για ένα κομμάτι ψωμί στα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Εσύ που δεν μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια από τη σκληρή δουλειά σου, που ζεις με τον εφιάλτη της απόλυσης, που σε κυνηγάει η εφορία και η απειλή των κατασχέσεων, που διαλύεται η παραγωγή σου λόγω της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είσαι έτοιμος να κλείσεις το μαγαζί σου. Απευθυνόμαστε σήμερα σε σένα και σου ζητάμε να προβληματιστείς και να αναρωτηθείς. Τι είναι ανεργία, τι είναι αυτό το φαινόμενο, γιατί υπάρχει. Είναι παλιό που διωγγώθηκε στην κρίση ή νέο. Είναι εμπόρα που θα περάσει ή να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Η ανεργία δεν είναι προσωρινό φαινόμενο. Είναι στο DNA του συστήματος. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει δεν είναι το κακό το ριζικό μας, ούτε ότι κάποιοι είμαστε έξυπνοι και ικανοί και κάποιοι χαζοί λιγότερο ικανοί. Δεν φταίνε οι λάθος επιλογές, ούτε είναι ατομική ευθύνη του ανέργου. Αυτό που συμβαίνει είναι σύμφυτο με τον καπιταλισμό. Είναι η πιο ακριβής λειτουργία ενός κοινωνικού και οικονομικού συστήματος που καταστρέφει παραγωγικές δυνάμεις, τρώει τις σάρκες του, αναδίδει βρώμα, σαπίζει και η ανεργία είναι ένα από τα πολλά αποστήματά του. Γιατί λοιπόν υπάρχει ανεργία? Ανεργία υπάρχει γιατί οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες επενδύουν εκεί που μπορεί να έχουν μεγαλύτερα κέρδη και όχι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. Σε αυτόν τον αγώνα δρόμου μεταξύ τους δεν διστάζουν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, να τις μεταφέρουν σε άλλη χώρα με πιο φθηνά μεροκάματα, με κρατικές επιδοτήσεις ή ακόμα και σε άλλον κλάδο που εκτιμούν ότι θα έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Δεν τους ενδιαφέρει αν καταστρέφονται εργοστάσια, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό. Ανεργία υπάρχει επειδή είναι απαραίτητο στον καπιταλισμό να υπάρχει ένας τεράστιος εφεδρικός στρατός, ένας στρατός από ανέργους, οι οποίοι αξιοποιούνται ως μοχλός πίεση σε αυτούς που εργάζονται, για να πέσουν κι άλλο τα μεροκάματα, να παρθούν πίσω τα όποια δικαιώματα έχουν απομείνει. Ανεργία υπάρχει γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις κλείνουν τις μικρές. Γι' αυτό κλείνουν το ένα μετά το άλλο το μικρό μάγαζα. Όχι γιατί γίνονται πορείες.
Ανεργία υπάρχει γιατί ο μόνος δρόμος που έχουν τα μονοπόλια για να επικρατήσουν στο μεταξύ τους ανταγωνισμό είναι η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από τον τεχνολογικό εξεφρενισμό και εντατικοποίηση. Όλοι κακοί κυβερνήσει και καπιταλιστές